Στα χέρια του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει περάσει από τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου το κτίριο του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο. Θα πρέπει να τονίσω ένα πράγμα. Δεν πήραμε κανένα λάφυρο, ούτε να θεωρηθεί ότι είχαμε καμία διάθεση σαν πανεπιστήμιο να κυνηγήσουμε ιδέες ανθρώπων, ιδέες να εκφράζονται ελεύθεροι, αλλά αυτό το κτίριο όμως η αλήθεια είναι ότι ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης από καιρού εις καιρών ζητούσε από την πολιτεία να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το κτίριο να εκενωθεί. Έστω και συγκυριακά τον προηγούμενο Ιούλιο, γιατί πάντα κάτι αρχίζει με μια αφορμή, δεν μπορούσαμε να αποστούμε της ευθύνης ότι είχαμε υποχρέωση το κτίριο αυτό, το οποίο είναι ένα εμβληματικό διατηρηταίο κτίριο στο κέντρο της πόλης, να μείνει αναξιοποιητό από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Η χρονική συγκυρία της εκένωσης πάντως δημιούργησε ερωτηματικά. Ο χώρος αυτός, όπως και όλοι οι χώροι του Πανεπιστημίου, πρέπει να είναι προσβάσιμη χώρη. Και κυρίως στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν ήταν προσβάσιμος στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Δεν ήταν προσβάσιμος παρά μόνο σε μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων, αν το θέλετε. Το άλλο ήταν το θέμα της ευθύνης, τόσο των διαμενόντων εκεί, όσο και των περαστικών, που είχε να κάνει με τη συντήρηση του κτηρίου, κάτι το οποίο με έγκυρο τρόπο δεν μπορεί κάποιος να αποφανθεί θετικά ή αρνητικά όταν δεν έχει γνώση. Από όσο γνωρίζω, η τελευταία μελέτη για τη στατικότητα του κτηρίου, για δοκιμές που είχαν ληφθεί, ήταν το 1998. Το ερώτημα τώρα είναι ποιο αναμένεται το μέλλον του εμβληματικού αυτού κτηρίου. Θα πρέπει το κτίριο αυτό να μείνει στην κατοχή του Πανεπιστημίου, στην ιδιοκτησία του, χωρίς να ξαναγίνει καμία προσπάθεια απώλειας του ιδιοκτησιακού που κανονικά είναι σε εμάς, έτσι. Είναι μεγάλη υποχρέωση και ευθύνη της παρούσας Πρετανικής Αρχής. Είμαι βέβαιος ότι η πολιτεία θα στέρξει να βοηθήσει, γιατί αλλιώς θα αποταθούμε στην κοινωνία εάν δεν βρούμε πόρους από την πολιτεία. Ετοιμαζόμαστε μετά τις εκλογές να γίνουν οι πρώτες κινήσεις. Θα μου πείτε, δεν είστε έτοιμοι τόσα χρόνια? Δεν μπορούσαμε να είμαστε έτοιμοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Πώς θα ήμασταν έτοιμοι σε έναν χώρο που δεν μπορούμε να δούμε τι χρειάζεται? Ο φόβος της κοινωνίας του Ηρακλείου είναι ότι αυτό το κτίριο έφυγε από μια κατάληψη, δηλαδή από μια διαχείριση από μια μερίδα ανθρώπων, για να βρεθεί αύριο στα χέρια κάποιου ιδιώτη, προκειμένου το Πανεπιστήμιο να έχει κάποια έσοδα. Κατηγορηματικά όχι. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό το πράγμα. Το κτίριο αυτό είναι ένα ιστορικό κτίριο, ένα μνημείο, το οποίο θα αποτελέσει την καρδιά του Πανεπιστημίου στην πόλη του Ηρακλείου. Στο μεταξύ, προβληματισμό προκαλεί η πολιορκία των γραφείων του Αυτοοργανωμένου Τοπικού Αθλητικού Σωματείου Τηγανίτης από τα ΜΑΤ το απόγευμα της Δευτέρας, και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη συνέλευση του Αντιφασιστικού Σωματείου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι αστυνομικοί ζητούσαν να κάνουν ταυτοποίηση σε όσους βρίσκονταν μέσα στο στέκι, επισημένοντας ότι για να εξέλθουν θα πρέπει να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Το γεγονός κρίθηκε καταπάτηση δικαιωμάτων, με πρότιστο το δικαίωμα του συνέρχεστε, αφού δεν πρόκειται για κατηλημένο παρά για ιδιωτικό χώρο που νοικιάζεται από τα μέλη του Τηγανίτη, και η πολιορκία ξεκίνησε για να λήξει μερικές ώρες αργότερα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να αποχωρούν και το πλήθος που στο μεταξύ είχε ανταποκριθεί στο κάλεσμα των εγκλωβισμένων, μεταξύ αυτών και πολλοί δικηγόροι αλληλέγγυοι, να φωνάζει συνθήματα και να χειροκροτεί, με αποκορύφωμα τη στιγμή που οι πόρτες των γραφείων άνοιξαν και οι αποκλεισμένοι βγήκαν στο δρόμο. Από την πλευρά μας ως δικηγόροι επισημαίνουμε την ανάγκη να τηρηθούν πολύ βασικά δικαιώματα και ελπίζουμε ότι στο μέλλον δεν θα έχουμε παρόμοια περιστατικά.